Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι να καλωσορίσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο δίπλα μου ο Κώστας Ανθόπουλο, μέλο Δέλτα πρώτου συλλόγου εκπαιδευτικών, διευθυντή δημοτικού και συγγραφέα. Κύριε Ανθόπουλο, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Και τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, πρώτη φορά στην εκπομπή, καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοπονίσου, πρώην υφυπουργό. Ένα πρόσωπο, κύριε Παπαθεοδόρου, πολύ γνωστό για του μεγαλύτερου από εμά που σα παρακολουθούσαμε σε όλη και την πολιτική σα καριέρα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα και νομίζω και για του νεότερου, γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε μια πολύ καλή.

Σχέση, όχι μόνο επαφή, σχέση με τη νεότερη γενιά. Ωραία, δεν έπρεπε λοιπόν να έχουμε μόνο την παρουσία του κυρίου Ανθόπουλου έπρεπε εμεί νωρίτερα να είχαμε την επαφή και να βγαίνατε εδώ στη μεγάλη τηλεόραση τη Μακεδονία. Όπω και να έχει, η αρχή μπορεί να γίνει τώρα, γίνεται τώρα. Επομένω, να ξεκινήσουμε λίγο από το πολύ σοβαρό θέμα του νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση για τη σχολική βία. Διάβαζα διάφορα site κλπ. για το φρένο στο bullying που επιχειρεί να βάλει. Κύριε Ανθόπουλε, να σα υπερκεράσω μόνο για αυτό το σχόλιο, γιατί διατελέσατε και πρώην Υφυπουργό ε, Παιδεία, αν δεν κάνω λάθο, ε, κύριε Παπαθαδόρο. Κοιτάξτε, ναι, βεβαίω. Mm -hmm. Και μάλιστα σε δύσκολη περίοδο, τότε που είχαμε... Θυμήστε ε, μας λίγο την περιοδο Ήταν 2012-2013, mm -hmm. ε, μια περίοδο που τότε είχαμε και την άνοδο όχι μόνο ε, του ρατσιστικού φαινομένου, αλλά και του ε, ξενοφοβικού, του ναζιστικού φαινομένου, με ε, βία η οποία είχε ανα, ε, αναπτυχθεί με θύματα παιδιά στα σχολεία. Και ε, ε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αργήσαμε, Αργήσαμε πάρα πολύ να ε, το ε, αναδείξουμε. Άρα εκτρεφόταν, λέτε, από εκείνη την ε, περίοδο ακόμη και φτάσαμε στα βία σημερινά. Βία σχολεία έχουμε πάντα. Απλούστατα, ως μια πολύ ειδική μορφή παραβατικότητας, η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός και πλέον με όλα τα σύγχρονα μέσα που μπορεί να υπάρξει εκφοβισμός ενός παιδιού, δηλαδή mm. και μέσα από την ψηφιακή κοινωνία Φωστά. στην οποία ζούμε και με τα παιδιά που ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα με αυτήν την κοινωνία και με αυτά τα μέσα. Ε, είχαμε αρχίσει από το 2012, είχαμε φτιάξει το παρατηρητήριο, ο ε, αγαπητός Κώστας τα γνωρίζει γιατί είχε ενεργά ε, συμμετάσχει σε αυτή την διαδικασία. Έχουμε μιλήσει για το παρατηρητήριο, ναι. Για το παρατηρητήριο ενάντια στη βία, με την καταγραφή, με την υποστήριξη ε, στα σχολεία, με τους υπευθύνους σε κάθε σχολείο για να μπορούν να, όχι να καταγράφουν αλλά και να αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά. Πρέπει να σας πω ότι τότε τέθηκαν οι βάσει για μια πολιτική εκπαιδευτική απέναντι στη βία λέγαμε ότι αν δεν γίνει ε, η, η, η αντιμετώπιση της βίας μέρος της μαθησιακής διαδικασίας τότε τα φαινόμενα αυτά θα αναπτυχθούν και δεν θα υποχωρήσουν. Ε, φαίνεται ότι ε, ε, αυτό που έγινε τότε το 2012-2013 Άρα 10 χρόνια μετά ουσιαστικά έρχεται θέλ, τώρα θέλ, έτσι. Θέλω να σας πω επ' αυτού γιατί ξέρετε κάτι, τα πάντα είναι έχουν να κάνουν με την πολιτική βούληση. Το 2015, παραδείγματο, χάρη με την αλλαγή ε, τη ε, ε, πολιτική πλειοψηφία, τη κυβερνητική πλειοψηφία, όλα αυτά τα προγράμματα και πολιτικέ όχι απλά εγκαταλείφθηκαν, παραμερίστηκαν. Θα Βρίσκεται να... δηλαδή μεθόδευση ότι υπήρχε λόγο, ήταν πολιτική βούληση να πάνε προ τα πίσω όλα αυτά. Όταν, ναι, βεβαίω. Όταν ε, θεωρεί ότι αυτό το πρόβλημα δεν θέλει είτε να το ακουμπήσει ω ε, Υπουργείο Παιδεία, είτε να δημιουργήσει τι δομέ. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι αυτέ οι δομέ έρχονται από την κοινωνία έρχονται από την κοινωνία προ προς ναι, το σχολείο ναι. ε, και επίσης έχεις μια πολιτική η οποία δεν υποστηρίζει τέτοιου είδους ε, μέτρα αντιμετώπισης μέσα στα σχολεία γι' αυτό εγκαταλήφθηκε εγώ πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται τώρα είναι σημαντικό και ας ναι. γιατί κοιτάξτε κύριε έρχεται Αυτόπουλε, τις θέλω τελευταίες θέλω να μέρες βάλουμε και τον κύριο Ανθόπουλο, που έχει την, την, την καθημερινότητα. να μόνο αυτό ναι, έρχεται τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από την αρχή τη τετραετία. ναι, εμείς Ξέρουμε, τι λέτε, τι λέτε, ξέρτε για μάλλον αυτό. τι λέμε, Ότι έστω και έτσι, α είναι προεκλογικά είπα, να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Πολύ, είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και α α ναι. Ε, Κύριε Ανθόπουλε, ε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη σχολική βία. Κατε, ε, για μένα είναι το πιο σοβαρό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι ε, και εμεί είχαμε βία ε, στην ηλικία μα και πιο μεγάλη ακόμη. Μου λένε: Εμεί δεν είχαμε βία πάντα τα γόρια μεταξύ του κλπ, κλπ. Αυτό είναι άλλο όμω που βλέπετε εσεί καθημερινά από αυτό που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά στο μυαλό μας. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι εποχές και βέβαια τα χαρακτηριστικά των φαινομένων διαμορφώνονται με ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και ε, κατεύθυνση και κυρίως επηρεάζονται τα παιδιά από εξωτερικούς παράγοντες. Έχουμε το παράδειγμα της αθλητικής βίας, και τα δραματικά γεγονότα με τον Άλκη. Η αθλητική βία υπήρχε. Τα γεγονότα υπήρχαν. Το σχολείο όμως δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί Αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, ακριβώ ε, έχουμε το πρόβλημα τη ασυνέχεια τη πολιτική. Αυτό που έδειξε ο κ. Παπαθεοδόρου ουσιαστικά είναι το πρόβλημα τη ασυνέχεια πολιτική εκπαιδευτική. Δηλαδή, μια κυβέρνηση παίρνει κάποια στιγμή κάποια μέτρα, δεν συνεχίζεται η εφαρμογή αυτών των μέτρων, διακόπτονται με αποτέλεσμα μετά από Σουστά. πολλά χρόνια να επανερχόμαστε και να μην έχουμε ουσιαστικά, ουσιαστικό αποτέλεσμα. Καταφέρει, δηλαδή. Τώρα αυτό που γίνεται είναι σε μια θετική κατεύθυνση γιατί για τη Ωραία, να δούμε ένα δύο σημεία έτσι πώ το είδατε είδατε καθόλου το είδατε το νομοσχέδιο. Ναι. Ελεύθερα, ναι. μιλήστε και ίδιο. Δεν εγώ εδώ, μελέτησα, εδώ μιλάμε εγώ κύριε παπαθεοδόρου ανοιχτά όχι. Ναι, okay. okay. ναι. Το εκπαιδευτικό τη πράξη. Ναι, ναι, ναι. Μελέτησα και... συ, συγκεκριμένα άρθρα ναι. του νομοσχεδίου. Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των άρθρων, έχουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα το Υπουργείο Παιδεία να έχει μια ευθύνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε μια ασάφεια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, ποιο ευθύνεται, με ποια χαρακτηριστικά. Αρμοδιότητε, συγκεκριμένε και λοιπόν, αυτά. Επίπεδο, πολύ ωραία. Σε επίπεδο δηλαδή διεύθυνση εκπαίδευση υπάρχει μια επιτροπή τετραμελή, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση αυτών των εκπαιδευτικών προβλημάτων, των προβλημάτων βία. Είναι ο διευθυντή εκπαίδευση, είναι ένα σύμβουλο εκπαίδευση και είναι και ένα κοινωνικό λειτουργό και ένα ψυχολόγο. Επίση, υπάρχει διαδικασία καταγραφή αυτών των φαινομένων. Αυτό βέβαια υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Όμω με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν οι ανώνυμες καταγγελίε, οι γραπτέ καταγγελίε. Αλλά δεν φτάνει να, να περιγράφουμε το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε την σχολική μονάδα σε ετοιμότητα για να διαχειριστεί με ένα ουσιαστικό αποτελεσματικό τρόπο. Επομένω, πέρα από όσα ρυθμίζονται και θετικά ρυθμίζονται, ναι. απαιτούνται και κάποιες πρόσθετες, αν θέλετε, παρατηρήσεις έχουν να κάνω. Για παράδειγμα, χρειάζεται η νομική διαχείριση του ζητήματος, ακόμα και η κατασταλτική διαχείριση. Ναι, κύριε Παπαθοδόρου, έτσι είναι, το είδατε εσεί. Εγώ χάς. το είδα, ε, ναι, ούτω ή άλλως το είδα και περιμένω να τελειώσει η διαβούλευση για να το συζητήσουμε και πολιτικά και νομικά. Mm -hmm. ε, αλλά και από την πλευρά τη εκπαιδευτική πολιτική. Λοιπόν, τρία Πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ε, καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρώτο ζήτημα είναι το ζήτημα της ευθύνη του σχολείου. Έχει το σχολείο ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Απαντό μητέρα, αγοριού τρίτη ηλικίου, πρέπει να έχει. Μην... Πρέπει να έχει, είδατε. Πρέπει να έχει ευθύνη. Αυτόρμητο, ούτε έχω διαβάσει τίποτα, Ωραία. ούτε ε, εάν, από λοιπόν, μόνη μου το λέω. Αν λοιπόν έχει ευθύνη, αυτή η ευθύνη θα πρέπει να προσωποποιηθεί. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο ο οποίο να είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Το δεύτερο. Είμαστε στο σχολείο, είμαστε στην, στη βαθμίδα της βάσης, έτσι. Το δεύτερο. Χρειάζεται να υπάρξουν πολιτικές πρόληψης αυτών των περιστατικών, όχι μόνο αντιμετώπιση αφού συμβαίνουν, ναι. Τι σημαίνει πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Σημαίνει να βάλεις τα ζητήματα της πρόληψης της βία από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Mm -hmm. Έτσι ώστε να προλαβαίνει παραβατικέ συμπεριφορέ, το σχολείο να είναι εφοδιασμένο από το κράτο με πρωτόκολλα συγκεκριμένα αντίδραση, δεν ζητάμε μαθητευόμενους μάγου. Η επιστήμη και η ψυχολογία αλλά και η εγκληματολογία και το δίκαιο έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα πρωτόκολλα βάση των οποίων θα πρέπει να αντιδράσει ο, ο, ε, ε, ο εκπαιδευτικό. Τρίτο. Μετά την διάγνωση χρειάζεται η διαχείριση. Η διαχείριση δεν μπορεί να μένει μέσα στο σχολείο. Εδώ χρειάζεται λοιπόν ένα δίκτυο φορέων. Δίκτυο φορέων που θα ξεκινάει. Από το σχολείο, θα έχει να κάνει με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, δεν είναι, αν θέλετε, παρατηρητέ οι γονεί σε ένα σχολείο, θα πρέπει να είναι μέρο τη διαδικασία. Έξω από το σχολείο, από εκεί και πέρα, δίκτυο με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν έχουμε σχολεία τα οποία είναι ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο τα έχουμε φτιάξει. Mm -hmm. Έχουμε σχολεία τα οποία είναι σε δύσκολε περιοχέ, έχουμε σχολεία τα οποία είναι σε περιοχέ οι οποίε είναι περισσότερο προστατευμένε. Τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όταν αργότερα ο Δήμαρχο θα εξετάσει μια αίτηση για ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντο, ίσω να μην είναι η καλύτερη ε, τοποθεσία για ένα τέτοιο κατάστημα απέναντι σε ένα σχολείο. Mm -hmm. Έτσι ώστε να δημιουργούνται αιστείε. Αστυνομία, δικαστήρια ανηλίκων, κοινωνικέ υπηρεσίε των Δήμων και κοινωνικέ υπηρεσίε. Άρα, μια διασύνδεση όλων αυτών. Όλων, έτσι, έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει να δουλεύουν. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει σε επίπεδο. Διεύθυνση εκπαίδευση, περιφερειακή διεύθυνση. Το επιχειρεί το νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα ψηφιστεί. Άρα είναι στον καλό δρόμο, είναι. Στο... Είναι στη σωστή, σωστή κατεύθυνση. Και πάνω απ' όλα κάποιο να τα σχεδιάζει όλα αυτά. Άρα χρειάζεται να προ μια κεντρική δομή. Γι' αυτό είχαμε φτιάξει το παρατηρητήριο mm -hmm. στο Υπουργείο Παιδεία, το οποίο να mm -hmm. καταγράφει τα περιστατικά. Όλε οι περιοχέ δεν θα έχουν την ίδια αν θέλετε, παραβατικότητα βία. Δεν ψάχνουμε. Να βρούμε παραβατικά παιδιά μέσα στα σχολεία. Στα σχολεία ψάχνουμε να βρούμε ποια παιδιά είναι σε κίνδυνο. Ποια παιδιά αντιμετωπίζουν ένα κίνδυνο, γιατί μπορεί να έρχεται ο σε αυτό από την οικογένεια. Mm. Να, ε, ένα παιδί κακοποιημένο. Ο, ο δάσκαλός του, ο καθηγητής του, θα διαπιστώσει την κακοποίηση και θα πει, αν θέλετε πηγαίνετε στην αστυνομία, όχι, θα πρέπει να έχει ευθύνη ο ίδιο να ειδοποιήσει τον εισαγγελέα ανηλίκων. Και δεν ξέρω μέσα σε όλο αυτό πώ μπορεί να εμπλακεί και η οικογένεια, γιατί δυστυχώ βλέπουμε μια αντιμετώπιση από του γονεί τα τελευταία χρόνια. Τα έχουμε συζητήσει με τον κ. Ανθόπουλο πολλέ φορέ. Ε, πολύ απαξιωτική προ του εκπαιδευτικού. Δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο ποτέ οι γονεί. Μπορεί να έχουν στο πώ λειτουργούν και εκπαιδευτικοί, για να είμαι σαφή. Αλλά αυτό έχει είναι παιδί. άλλο από το αν με φωνάζουν κάποια στιγμή για να μπουν για το παιδί μου για μια παραβατική το οποιαδήποτε συμπεριφορά ή αποκλίνουσα, εμπάσει περιπτώσει. Και στέκομαι και λέω: Το παιδί μου αποκλείεται. Γιατί οι περισσότεροι γονεί σήμερα τα παιδιά μα είναι μη μου άπτου, μη τα αγγίξουν, δηλαδή. Και εκεί ναι. χρειάζεται νομίζω μια, μια υποστήριξη από το κράτο, από την πολιτεία, αλλά επίση και μια πολύ σταθερή θέση του σχολείου. Ότι ο γονιό είναι συνεργάτη, ναι. αλλά ο γονιό δεν αποφασίζει. Ναι. Να πω κάτι όμω: θα πρέπει να ξεφύγουμε και από τι υπερβολέ. Αυτό που χρειάζεται είναι μια συστηματική ενημέρωση, πληροφόρηση, γνώση των θεμάτων. Γιατί πολλές φορές οι γονείς παρασύρονται από το, ένα, μια αντίληψη η οποία έχει να κάνει κυρίως με τα τηλεοπτικά φαινόμενα και χρησιμοποιούν τον όρο εκφοβισμός ή μπούλικ με έναν τρόπο απλοϊκό. Τα, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο σχολείο δεν είναι πάντοτε bullying, δεν είναι εκφοβισμό, είναι συγκρούσει μεταξύ ωραίο παιδιών. Αυτό που λέτε. Ναι, δηλαδή, που... μην λέμε κάθε τι ότι είναι bullying επειδή έχουμε... ένα παιδί θα σβρώξει το άλλο ή θα του πει μια Γιατί... τάκα α πούμε, και Γι' αυτό χρειάζεται. Η συστηματική επιμόρφωση και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ε, Κύριε Ανθόπουλε, παρουσιάσετε σήμερα ένα βιβλίο. Και θέλω με αφορμή αυτό το βιβλίο να πούμε και άλλα πράγματα. Ακριβώ και ε, παίρνοντα ε, την τελευταία σα ατάκα που είπατε ότι να μην είμαστε και υπερβολικοί. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Από τη μία πλευρά, ε, κάποια στιγμή ήταν οι δάσκαλοι μπαμπούλε, περάσαμε στην άλλη πλευρά που τώρα τα παιδιά γίνονται μπαμπούλε εισαγωγικά, με την έννοια ότι ε, παίρνουν τα απάνω του και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η ισορροπία προφανώς είναι κάπου στη μέση. Έχουμε λοιπόν την ελληνική εκπαίδευση τη δίνει της κρίσης. Αυτό το βιβλίο κυρίε και κύριοι, που πρώτη φορά το παίρνω στα χέρια μου, δεν το δεν πρόλαβα ούτε να το δω τώρα μου το έφερε ο κύριος Ανθόπουλο. Είναι και πολύ καλή έκδοση από ό,τι βλέπω. Εκδόσεις ε, κυρίακίδη. Ναι, ναι. Ε, κύριε Ανθόπουλε, σήμερα το απόγευμα καταρχά να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει κόσμο που θέλει ναι. να δει αυτή τη ζήμωση με πολύ καλού εκλεκτού ομιλητέ. Ε, Πού ακριβώ, κάντε μα την πρόσκληση στον αέρα. Στι 6.30 ώρα στην αίθουσα Μανώλη Αναγνωστάκη του Δημαρχείου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου Η Ελληνική Εκπαίδευση στη Δίνη τη Κρίση. Το βιβλίο έχουν κληθεί να το παρουσιάσει ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο μότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Όχι ο νέος άνθρωπος ο Όχι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην υφυπουργός. Ο κύριος Χαραλάμπους, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η κυρία Χαρά Κεφαλίδου είναι βουλευτής νομού δράμα του Πασό Κινάλ και ο κύριος Γιάννης Κουμέντος που ήταν πρώην αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Mm -hmm. ε, αυτή η διαδικασία, η εκδήλωση αφε, αναφέρεται στην παρουσίαση ενός βιβλίου το οποίο περιλαμβάνει σειρά κειμένων τα οποία έχουν διεμουσιαφθεί στον ημερήσιο κυπριοτικό και και εδώ και, χρόνια, έτσι και, και έχουν αρτιά ανακοινωθεί αρτιά. Σε, ένα, σε σειρά από συνέδρια, ημερίδες σεμινάρια εκπαιδευτικών χαρακτήρα. Είναι η περίοδος που γράφτηκαν, είναι η περίοδος που πραγματικά είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί είχαμε το φαινόμενο, το πρόβλημα της μνημονιακής πολιτικής και γενικότερα η περίοδος 2010-2020 έχει ως κύριο στοιχείο τα θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, σε συνδυασμό όμω με το γενικότερο κλίμα τη εποχή. Ωραία. Διαλέξτε λίγο, γιατί θέλω να περάσω στον κύριο Παπαθεδόρο που υποθέτω για να το παρουσιάσει θα, θα έχει διαβάσει και το βιβλίο και να μα πει. Ε, δώστε μου με τίτλου, ε, τα χρόνια αυτά τη κρίση, η δίνη τη κρίση, πώ επηρέασε την εκπαίδευση, επηρέασε ε, τη λειτουργία τη, επηρέασε την επικοινωνία, επηρέασε τα εκπαιδευτικά ζητήματα, τη δημοκρατία. Ποια θέματα επηρέασε. Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί από τη μια μεριά επιχειρήθηκαν διαρθρωτικές αλλαγές από διαδοχικές κυβερνήσεις και προσπάθειες μεταρρυθμιστικού περιεχομένου. Όπως, για να καταλαβαίνουμε. Όπως ήταν το θέμα του ολοήμερου Σχολείου. Mm -hmm. Όπως ήταν η προσπάθεια για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης την πρώτη περίοδο και γενικότερα παρεμβάσει που έχουν σχέση με, την, με ένα νέο πλαίσιο λειτουργία του σχολείου. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, αυτή την περίοδο, στη συνέχεια, είχαμε διαδοχικέ ανατροπές και εξελίξει που δυστυχώ δεν συνέχισαν εκείνα τα μέτρα τα οποία είχαν θετικό χαρακτήρα. Απ' την άλλη μεριά, όμω, η οικονομική πολιτική ήταν τέτοια που δυστυχώ επηρέασε την εκπαίδευση. Είχαμε το πρόβλημα των υποχωρήσεων σε ό,τι αφορά του σπόρου, σημαντική υποχώρηση στου σπόρου, έλλειψη διορισμών. Αλλά ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε ένα σχεδιασμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμό και ένα πλαίσιο συνενέσεων. Σε εθνικό επίπεδο. Να, αυτό, είναι το πιο... αυτό που είπε και νωρίτερα, κύριε Παπαθάνδρο, αυτό που είπατε και για την συνέχεια γενικότερα. Τη συνέχιση τη πολιτικής. Ακόμα... Ναι, ναι, βέβαια. Ε, κοιτάξτε, η συνένεση ακόμα και με διαφορέ, αποκλήσει, αλλά με ένα κοινό τόπο είναι πάντα, αν θέλετε, αναγκαία, ιδιαίτερα στο, στο πεδίο τη ε, ε, εκπαίδευση γιατί γιατί καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σχεδιάσει ε, ε, κάτι και να είναι αυτάρκης πολιτικά για πολλά χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί να το εφαρμόσει και να μπορεί να το στηρίξει ε, για να γίνει θέσμος μέσα σε, στο, 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 στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Άρα τι έχουμε. Έχουμε μια περίοδο κρίσης όπως ο, ο Κώστας Ορθόπουλος την περιγράφει από το 2010 μέχρι το 2020 με πολλές κρίσεις μέσα στην κρίση. Mm. Με διαδοχικές κρίσεις μέσα στην κρίση. Δηλαδή αν θέλετε να σας το δώσω με τίτλους είχε η, το εκπαιδευτικό μας σύστημα όλες τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης από τη μία πλευρά υπέστη μια μεγάλη καθίζηση οικονομική και δημοσιονομική εξαιτίας του μνημονιακού ε, περιβάλλοντος, αλλά αυτό το υπέστη και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Στην εκπαίδευση μεταφέρθηκαν η βαθιά κρίση κοινωνική που υπήρχε έξω και μιλάω για το διχασμό, του 2010, του 2011, του 2012. Μιλάω δηλαδή για μια μεταφερόμενη εξωγενή κρίση μέσα στην εκπαίδευση, η οποία εκεί ε, μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να δημιούργησε και ανασχητικές ε, τάσεις για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Είχαμε όμως κάτι. Μέσα στην πιο βαθιά κρίση, από το 2010 μέχρι το 2015, υπήρξαν μεταρρυθμίσεις, βασικές μεταρρυθμίσεις. Αξιολόγησταν η μία, θα σας θυμίσω, η λειτουργία, και είχα την τιμή να το κάνω αυτό, αλλά με νόμο που ψήφισε η προηγούμενη υπουργό, η κυρία Διαμαντοπούλη, τον οποίο και στήριξα, τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, που επανήλθαν το 2012 για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Και καταργήθηκαν το 2015 για να επανέλθουν το 2019. Δεν έχουμε συμφωνήσει ω πολιτικό σύστημα τι είδου παιδεία θέλουμε, τι είδου σχολείο θέλουμε. Τι θέλουμε να παράγει, σκεφτείτε ότι ακούσαμε κάποια στιγμή ότι είναι κακό πράγμα. Η αριστεία είναι ρετσινέα. Αυτό, μόλι τα ρωτούσα για την Έτσι. αριστεία, τι τη λέτε εσεί. Ε, ε, με την αριστεία τι τη λέω, mm -hmm. η, η αριστεία, η προσπάθεια για, για, για διεκδίκηση από τα παιδιά ενό καλύτερου μέλλοντο είναι το καλύτερο ε, ασασέ τη κοινωνική κινητικότητα. Είναι το μέσο τη κοινωνική κινητικότητα, ιδιαίτερα όχι για αυτού που έχουν χρήματα και θα μπορούσαν να κάνουν σπουδές οπουδήποτε, αλλά ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και για τις οικονομικά στενέτερες τάξεις, όπου μέσα από την κατάκτηση της γνώσης έρχεται και η κατάκτηση μιας Υιδιωτικά κοινωνικής Ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέσης. κύριε Παπαθοδόρη. Κοιτάξτε, ναι. είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και έχει κλείσει πάρα πολλέ φορές. Mm -hmm. ε, το 2000... Ε... Απλώς λίγο σύντομα γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Με αυτό. Ναι. Ε, το... Υπήρξαν περίοδοι που ήμουν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αλλά Τι υποστηρίζω. Αυτό που λέτε. Ναι, Ότι δηλαδή μπορεί να αλλάξετε και, κα... αλλάξουμε, Αφού και να αλλάξουμε. Συμφωνώ μαζί κι εγώ έτσι φέλη. Και λέω όμω το εξή σήμερα. Ε, να μην είμαστε τυφλοί. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τη δυναμική των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Ωραία. Γιατί μόνο ε, σύμπραξη με ιδιωτικά πανεπιστήμια για να φτιάξουμε τα πτυχιακά και όχι προπτυχιακά σε ξένη γλώσσα. Mm -hmm. Δεν έφτιαξε η ιατρική τμήμα. Ωραία, ρωτήσαμε αν τα πανεπιστήμια είναι δημόσια ή ιδιωτικά που συμπράττουν. Όχι. Σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν το επίπεδο, τη δυνατότητα την ομοθετική, την δυνατότητα την ακαδημαϊκή, να κάνουν συμπράξεις και να φτιάξουν προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με ιδιωτικού φορεί, του το δίνει τη δυνατότητα και το Σύνταγμα, όχι στην ανοχή του, αλλά στην περιγραφή του. Να. Και μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρετε τι ψάχνουμε κάθε φορά. Ψάχνουμε το πρόβλημα, αντί να ψάξουμε τη λύση. Λοιπόν, Δεν θέλω, επειδή δεν έχω χρόνο και θέλω να κλείσουμε με τον κύριο Ανθόπουλο, να πω μόνο ότι ε, ο διός μου προχθέ μου θύμισε αυτό που έλεγα εγώ όταν ήμουν στην ηλικία του, δηλαδή μερικά, λίγα, μερικά χρόνια πριν, ε, τι, ότι θα πρέπει να μπαίνουμε στα πανεπιστήμια χωρί σω με το βαθμό του απολυτήριου, με τι τρει τάξει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Απολυτήριο. Με εθνικό απολυτήριο. Βεβαίως, και μετά βεβαίως. να γίνεται το κουτσούρεμα, όποιο δεν κάνει, δεν ράνει οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ μεγάλο υπέρμαχο αυτή τη άποψη και με την έννοια κυρίω ότι και τα παιδιά, ιδιαίτερα τα γόρια, οριμάζουν λίγο πιο αργά από τα κορίτσια. Γιατί το λέτε αυτό. <laughs> ε, και ε, το γεγονό ότι είπε ότι οριμάζεται άντρε, θα πρέπει από μόνο το αυτό να σα χαροποιεί. Γιατί σε μια υπάρχει περίπτωση μακρά, να μην. Πάντως. Να μην. Και Κύριε Ανθόπουλε, γιατί πρέπει κάποιο να πάρει την ελληνική εκπαίδευση τη Δήμη τη Κρίση και να τη διαβάσει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι εγχειρίδιο πολύτιμο για δημοσιογράφου που καλύπτουν θέματα τέτοια. Για εκπαιδευτικού, ε, για πολιτικού. Ε, είναι εξαιρετικά γραμμένο. Α, μάλιστα. Λέει αλήθειε μέσα. Λέει αλήθειες, είναι μαχόμενο εκπαιδευτικό. Να... Δεν, δεν του κάνω αυτή τη στιγμή το, το προφίλ. Είναι μαχόμενο εκπαιδευτικό και σε δύσκολε στιγμέ δεν δίστασε να πει αλήθειε. Πείτε μου λοιπόν, γιατί να το πάρει το βιβλίο σα, κύριε Ανθόπουλη, κάποιο. Γιατί εμπεριέχει θέσει τοποθετήσει μέσα από μια κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων που εμπεριέχουν ποικίλε, πολιτικέ, κοινωνικέ και ιδεολογικέ, αλλά και παιδαγωγικέ προσεγγίσεις και παραμέτρου. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο θα είναι χρήσιμο για όποιον θέλει πραγματικά να εμβαθύνει στα εκπαιδευτικά ζητήματα και όχι να τα προσεγγίζει με ένα επιφανειακό και τυπικό χαρακτήρα και κυρίω λαϊκίστικο χαρακτήρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω τόσα πολλά ερωτήματα που εδώ τώρα μέσα κάνουν το ένα μετά το άλλο. Δυστυχώ δεν έχω το χρόνο, άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα. Κύριε Ανθόπουλε, σήμερα το απόγευμα στι 6,5 παρουσίαση του βιβλίου στο στην αίθουσα Μανώλη Αναγνωστάκη στον Δήμο Θεσσαλονίκη. Και κύριε Παπα εμεί θα τα ξαναπούμε μέσω Skype, υποθέτω. Με μεγάλη χαρά. Έχετε και το πατρινό καρναβάλι επίση, που είστε από την Πάτρα. Μπορεί να μην βεβαίως, μένετε εκεί, σωστά. Βεβαίως. Μπορεί να πάτε και μεγάλο, να μα ξεναγήσετε. Μεγάλο θεσμό. <laughs> <Μεγάλο στεσμός. laughs> Σα ευχαριστώ θερμά. Καλό τάξηδο, κύριε Ανθόπουλε. Σα ευχαριστώ. Yeah. Yeah. Μου το χαρίζετε. Ε, <laughs> <laughs> ε, θέλω ε, τότε αφιέρωση. Σα ευχαριστούμε για την είστε καλά. Εμεί, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.